Γεια σας μαύρες, μάθαμε ότι κάνετε προς ακόμα επεισόδιο. Λοιπόν, σήμερα θα προσπαθήσουμε να βάλουμε στο AI, ή αλλιώς Akinator, δεν είναι τόσο AI, υπάρχει πάρα πολύ καιρό. Τέλος πάντων, θα προσπαθήσουμε να βρούμε Έλληνες YouTuber. Θα βρει ο Akinator όλους τους Έλληνες YouTuber που σκεφτόμαστε αυτή τη στιγμή. Δες μέχρι το τέλος για να μάθεις. Πριν πάμε στο βίντεο όμως, θέλω να κάνεις subscribe σε αυτό πέρα το κανάλι και follow στο deadly.muffin, γιατί αυτή τη στιγμή τρέχει ένα giveaway, ένα combo πληκτρολόγιο και ποντίκι από τη Razer, οπότε τρέχα να προλάβεις. Τώρα, πάμε στο βίντεο. Όποιος δεν ξέρει τον Akinator, θα το εξηγήσω. Ένα ρομπότ το οποίο σε ρωτάει ερωτήσεις και βάσει τις απαντήσεις σου σου λέει ποιο άτομο σκέφτεσαι. Δυστυχώς ο Akinator δεν έχει ελληνικά από ό,τι βλέπω. Έχει ιταλικά βέβαια, οπότε μπορούμε να του μιλήσουμε. Πάπι την πούπι, την πάπι. Λέω να ξεκινήσουμε απευθείας με τον Akinator και το πρώτο άτομο που σκέφτομαι να βάλουμε είναι ο Φιλιπάρας. The Cast Games. Ο Φιλιπάρας Κολάρας. Ψάχνουμε για ένα χαρακτήρα, ένα αντικείμενο ή ένα ζώο. Θέλουμε ένα χαρακτήρα, ο οποίος ο Φιλιπάρας είναι ένας χαρακτήρας τρομερός. Και λέει, ο χαρακτήρας σου φτιάχνει βιντεάκια gaming. Ναι. Πολύ καλά ξεκίνησε ο Akinator. Νομίζω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Ο χαρακτήρας σου μιλάει αγγλικά. Μιλάει γενικά, έχει την ικανότητα να μιλήσει αγγλικά, αλλά νομίζω εννοεί μέσα στα βίντεο, οπότε όχι, ο Φιλιπάρας δεν μιλάει αγγλικά. Ο χαρακτήρας σου φτιάχνει Minecraft videos. Ναι, ο Φιλιπάρας έχει κάνει πάρα μα πάρα πολλά Minecraft βίντεο. Θα ξεχάσω εγώ το τραγούδι της φάρμας του. Πατάω ναι. Η επόμενη ερώτηση στο Akinator είναι: ο χαρακτήρας σου ζει στην Τσεχία? Όχι. Ο χαρακτήρας μου ζει στην Ελλάδα και έχουμε στούντιο μαζί. Akinator, πώς το ξέχασες αυτό? Προχωράμε. Ο χαρακτήρας σου είναι Βαλκάνιος? Ναι, είμαστε στα Βαλκάνια, παιδιά. Όσοι δεν ξέρετε, η Ελλάδα είναι μέσα στα Βαλκάνια, οπότε ναι. Είναι από τη Σερβία? Όχι. Μήπως ο χαρακτήρας σου έγινε ο Spider-Man το 2012? Παιδιά, δεν ήθελα να το ανακαλύψετε έτσι, αλλά ο Φίλιππος είναι ο Spider-Man το 2012. Τότε έγινε ο Spider-Man. Όχι, Akinator, ο Φίλιππος δεν είναι ο Spider-Man. Είναι Βούλγαρος? Όχι. Είναι Έλληνας? Καλά το πας τώρα, Akinator. Ναι. Ο χαρακτήρας σου μισεί το Pokémon Onyx? Αυτό δεν το ξέρω. Ξέρω ότι του αρέσουν πάρα πολύ τα Pokémon. Ο Φίλιππος έχει και τατουάζ Pokémon. Δηλαδή δεν θυμάμαι κάποια φάση απλώς να ξυπνάει, ξέρω εγώ, το πρωί και να σε φάσει. Πω, πόσο μισώ ένα Onyx. Οπότε λέω να πω όχι. Ο χαρακτήρας σου είναι το απόλυτο κοτοπουλάλογο. Τι φάση? Όχι. Ο χαρακτήρας σου έχει παιδιά? Ελπίζω πως όχι. Ο χαρακτήρας σου φοράει γυαλιά. Όπα. Είχε φύγει λίγο από την πορεία ο Akinator, αλλά ξαναμπήκε στο σωστό το δρόμο. Ναι, ο Φιλιπάρας φοράει γυαλιά, οπότε πατάμε ναι. Είναι ο χαρακτήρας σου ένας Hitman? Όχι, την τελευταία φορά που είδα, ο χαρακτήρας μου δεν είναι ο Hitman. Αυτή τη στιγμή το Akinator έχει κάνει ήδη 16 ερωτήσεις και πάμε στη 17η. Και λίγο το βρίσκει, λίγο το χάνει. Αλλά εδώ α πούμε τώρα η 17η σου λέει: είναι ο χαρακτήρας σου από το Cleveland? Μη είχε ρωτήσει πριν αν είναι Έλληνας. Γιατί να με ρωτήσει επίσης αν είναι από την Αμερική? Δηλαδή κάπου το χάνει το Akinator, δεν είναι και η. Ο χαρακτήρας σου έχει γάτα? Ναι, ωραία, πάμε πάλι στα σωστά. Ο χαρακτήρας μου όντως, ο Φιλιπάρας, έχει όντως τυχνούδι. Είναι αλήθεια αυτό? Yes. Και στη 19η ερώτηση έριξε την ερώτηση βόμβα. Ο χαρακτήρας σου είναι μέλος του 404? Ναι, ο Φίλιππος είναι 404. Και λογικά θα το βρει τώρα, θα το βρει instantly, ρε. Πάμε, για να δούμε τι θα μας δώσει. Αργεί λίγο. Akinator, είσαι εντάξει? Και λέει Cast Games. Τι φωτογραφία είναι αυτή? Ναι, παιδιά, αυτό είναι ξεκάθαρα ο Φίλιππος. Ποιος έβαλε αυτή την φωτογραφία? Νομίζω κάποιος τρολάρει τον Φίλιππο. Ενώ ναι, ξεκάθαρος ο Φίλιππος αυτός. Οπότε ο Akinator το βρήκε. Το δίνω στο Akinator. Μπράβο, Akinator! Τι ώρα για ένα πάρα πολύ μικρό story time εντωμεταξύ. Όταν ήμουν πιο μικρός YouTuber, είχα ζηλέψει πάρα πολύ από άλλους YouTubers που είχαν κάνει βίντεο με τον Akinator και βρίσκαν τον εαυτό τους. Αλλά εγώ, επειδή δεν είχα, ξέρω εγώ, κόσμο να με βλέπει, είχα βάλει στον Akinator τον εαυτό μου. Το αστείο ποιο είναι? Ότι εγώ δεν είχα κάνει ποτέ βίντεο με Akinator, οπότε απλώς το έβαλα για να χαίρομαι μόνος μου. Τι ωραίες εποχές που ήταν τότε. Δεν με ήξερε και κανένας. Ναι, γιατί τώρα πολύ γνωστός είσαι. Τι είπες, βρωμα... Και ο επόμενος χαρακτήρας που λέω να βάλουμε είναι ο Legit Gaming GR, ή αλλιώς το Γιάννη. Όσοι δεν ξέρετε το Γιάννη. Τότε που ζείτε? Ζείτε κάτω από μια πέτρα, τι φάση με εσάς? Akinator ξέρει τον Γιάννη. Πάμε να δούμε λοιπόν. Είναι ο χαρακτήρας σου gamer ο Γιάννης? Ο πιο hardcore gamer που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Ναι, αυτός ο χαρακτήρας σε ξέρει προσωπικά? Δεν θέλω να το πενευτώ, αλλά έχει έρθει και στο πάρτι γενεθλίων μου ο Γιάννης. Ναι, με ξέρει προσωπικά, έχω να πω εγώ. Ο χαρακτήρας σου εμφανίζεται σε κάποιο παιχνίδι της Konami? Τελευταία φορά που είδα, όχι. Ο Γιάννης δεν έχει παίξει σε κάποιο παιχνίδι της Konami. Είναι ο χαρακτήρας σου το ίδιο όνομα με εσένα? Κάτσε, περίμενε. Ο Akinator ξέρει πράγματα. Ξέρει ότι έπαιζα Akinator και ψάχνα τον εαυτό μου. Αλλά αυτή τη φορά όχι. Ψάχνω τον Γιάννη. Είναι ο χαρακτήρας σου διάσημος YouTuber? Είναι ο πιο διάσημος. Ναι. Είναι ο χαρακτήρας από την Τσεχία? Όχι. Ο χαρακτήρας σου έχει πάνω από 1 εκατομμύριο subscribers. Πόσους subs έχει ο Γιάννης? Όχι, είναι κοντά στο 500,000. Wow, παρόλα αυτά. Είναι ο χαρακτήρας σου YouTuber? Με ρώτησες πριν, ρε, είπαμε ναι, και διάσημος κιόλας. Είναι ο χαρακτήρας σου Έλληνας? Αυτός είναι ο Γιάννης. Έχει ο χαρακτήρας σου βασιλικό αίμα? Αν δεν έχει ο Γιάννης βασιλικό αίμα, δεν ξέρω ποιος άλλος χαρακτήρας έχει.
Το πιο βασιλικό αίμα. Φοράει ο χαρακτήρας σου γυαλιά. Φοράει γυαλιά ηλίου. Δεν φοράει γυαλιά ο Γιάννης, οπότε όχι. Είναι ο χαρακτήρας σου associate με ντομάτες. Τώρα τι άκυρο είναι αυτό. Δεν ξέρω αν έχει κάποια ιδιαίτερη αγάπη ο Γιάννης για τις ντομάτες, αλλά νομίζω πως όχι. Ο χαρακτήρας σου παίζει FIFA. Μπορεί να έχει παίξει, αλλά θα πω. Βασικά δεν ξέρω. Θα βάλω δεν ξέρω. Ο χαρακτήρας σου κάνει γκλιτσιές στο Fortnite. Έχει παίξει μια-δυο φορές Fortnite, αλλά όχι. Δεν είναι γενικά γνωστός γι' αυτό. Ο χαρακτήρας σου παίζει FNAF. Όχι, νομίζω. Γιάννη, έχεις βγάλει 10.000 βίντεο. Δεν μπορώ να θυμάμαι όλα, συγγνώμη. Θα πω, δεν ξέρω. Είναι ο χαρακτήρας σου καπετάνιος. Καπετάνιος της καρδιάς μας μόνο, αλλά όχι. Είναι από τις Μασαχουσέτες. Όχι, καμία Μασαχουσέτη δεν έχει ο Γιάννης. Είναι ο χαρακτήρας σου related στα muffins. Είναι φίλος με ένα muffins. Δεν έχει κάποια σχέση με muffins, οπότε θα πω όχι. Σκέφτομαι τον Χάκι Pixels. Όχι, το πήγε φουλάθος. Χάκι, μπορεί να σε έβαζα μετά. Παρ' όλα αυτά, σε επέλεξε τώρα το παιχνίδι, οπότε δεν θα σε βάλουμε για πιο μετά. Όχι, πάμε να τον βρούμε. Ο Akinator έκανε λάθος. Θέλω να γράψετε κάτω στα σχόλια αν πιστεύετε ότι θα το βρει ο Akinator. Ο χαρακτήρας σου ζει στη Θεσσαλονίκη. Όχι, ο χαρακτήρας σου κάνει Minecraft βίντεο. Έχει κάνει, οπότε θα βάλω probably, γιατί δεν είναι μόνο Minecraft βίντεο που έχει κάνει. Καλώς ήρθατε στο πρώτο βιντεάκι. Έχει ο Γιάννης ζωάκια. Έχει δύο γάτες, νομίζω. Οπότε από ναι. Ο χαρακτήρας σου ζει σε σπίτι. Ναι. Και στην ερώτηση 32 έβαλε κάτι το οποίο όντως πηγαίνει προς το Γιάννη. Ο χαρακτήρας σου κάνει horror βίντεο. Ναι, ο Γιάννης έχει κάνει πάρα πολλά indie horror βίντεο. Ναι. Είναι ο χαρακτήρας από το Stumble Guys. Με έχασες τελείως, ρε Akinator. Όχι. Έχει γάτα. Ναι. Ζει στην Ελλάδα. Το είπαμε, ναι. Είναι ο χαρακτήρας σου εθισμένος με τους πειρατές. Νομίζω του αρέσουν normal επίπεδο. Προχωράμε, όχι. Είναι από τη Θεσσαλονίκη. Με ρώτησες. Έχεις κάνει 40 ερωτήσεις. Θα τον βρεις ποτέ. Όχι. Ο χαρακτήρας σου παίζει simulator παιχνίδια. Αν δεν βρεις το Γιάννη. Ρε, δεν ξέρω κι εγώ τι. Ναι. Έχει ζώα. Ναι. Είναι δανός. Όχι. Χρησιμοποιεί facecam στα βίντεο του. Ναι. Έχει γάτα. Έχει. Και σκέφτε λέει το Mr. Duan. Τι φάση! Όχι παιχνίδι, δεν είναι ο Mr. Αντουάν, το Γιάννη ψάχνω! Συνεχίζω! Είναι ο χαρακτήρας συνδεδεμένος με τα βιντεοπαιχνίδια, ναι! Είναι συνδεδεμένος με... με την αστυνομία! Ο Γιάννης ξεκάθαρα συνδεδεμένος με την αστυνομία. Όπου κυκλοφορεί, έχει εδώ πέρα ένα μικρόφωνο πέτου. Όχι παιχνίδι. Είναι ο χαρακτήρας σου ήρωας. Ήρωας όλων των παιδιών που τον βλέπουνε. Αλλά όχι, δεν είναι ήρωας. Αυτή τη στιγμή είσαι 67 ερωτήσεις, ρε. Γιάννη, αλήθεια, αν δεν σε βρήκε τώρα, δεν ξέρω κι εγώ τι. Είναι ο χαρακτήρας συνδεδεμένος με τον God Simulator. Έχει παίξει, οπότε θα βάλω probably. Ναι! Ναι! Βρήκε τον Γιάννη! Και το επόμενο άτομο που θα προσπαθήσω να βρούμε είναι ο Αλεκούν. Έχει κάνει τα πάντα στο ελληνικό YouTube. Έχει παίξει Minecraft, Fortnite, παίζει Among Us, έχει κάνει επιζωγράφησέ το. Έχει κάνει rap. Ό,τι με ρωτήσει ο Akinator, λογικά η απάντηση θα είναι ναι. Κάνει ο χαρακτήρας σου βίντεο στα αγγλικά. Όχι. Είναι από την Τσεχία. Όχι. Είναι από τη Ρουμανία. Όχι. Είναι από τη Σερβία. Όχι. Είναι ο χαρακτήρας σου μέσα από το παιχνίδι Friday Night Funking. Όχι. Ο χαρακτήρας σου έχει μαζί του ένα boomerang. Τι ερωτήσει είναι αυτές, ρε Akinator. Ρώτα με αν κάνει βίντεο στο YouTube. Να σου πω ναι. Όχι. Είναι Έλληνας. Εδώ είμαστε και ξεκινάνε τα ναι. Φοράει γυαλιά ο χαρακτήρας σου. Παλιότερα δεν φόραγε, αλλά πλέον φοράει. Οπότε θα πω ναι. Έχει ο χαρακτήρας σου περίεργα χρώμα μαλλιά. Όχι. Έχει ο χαρακτήρας σου γάτα. Ο Αλεκούν έχει τον Σμόκι και άλλο ένα γατί. Το οποίο δεν θυμάμαι πώς το λένε. Έχει ο χαρακτήρας σου ζωάκι. Είπαμε ναι, έχει γάτα. Είναι ο χαρακτήρας συνδεδεμένος με το Minecraft. Έχει παίξει Minecraft. Ναι. Είναι ο χαρακτήρας συνδεδεμένος με την αστυνομία. Άντε πάλι με την αστυνομία. Τι φάση. Όχι. Ο χαρακτήρας σου έχει γάτα. Ναι, έχει γάτα. Ο χαρακτήρας σου ζει στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ο χαρακτήρας μου ζει στη Θεσσαλονίκη. Τι! Και λέει ότι είναι ο Cas Games. Τι λες, ρε! No! Ποιος έξυπνος έχει βάλει ότι ο Φίλιππος είναι στη Θεσσαλονίκη. Όχι, όχι, λάθος τελείως. No! Συνεχίζουμε. Ο χαρακτήρας σου κάνει Fortnite βίντεο. Ναι, ο χαρακτήρας σου ζει στην Ελλάδα. Για να μένει στη Θεσσαλονίκη, τι λες να κάνει. Είναι ο χαρακτήρας σου συνδεδεμένος με το Fortnite. Με το έχεις αναρωτήσει και θα πω ναι. Και είναι ο Winch, λέει. Οπότε ξέρεις τι, είμαστε πιο κοντά. Ο Winch είναι φίλος του Αλεκούν. Είναι ο χαρακτήρας σου. Πριγκίπισσα. Ξεκάθαρη πριγκίπισσα ο Αλεκούν, αλλά όχι. Φοράει γυαλιά ο χαρακτήρας σου. Ναι, νομίζω τον μπέρδεψα με τα γυαλιά γιατί ο Αλεκούν δεν φόραγε παλιά γυαλιά. Ο χαρακτήρας σου παίζει simulator παιχνίδια. Ναι. One hour later. Τελικά δεν το βρήκε ποτέ. Νομίζω στις 80 ερωτήσεις απλώς δεν το βρήκε ποτέ. Παρ' όλα αυτά κερδίσαμε τον Akinator. Πάμε να παίξουμε μάλλον έναν. Λέω να βάλουμε στο μυαλό μας το Γιανούμπα. Το Γιανούμπα έχει και βαμμένο μαλλί. Είναι αρκετά γνωστός, οπότε λογικά ο Akinator θα τον ξέρει. Παρ' όλα αυτά, γράψτε μου κάτω στα σχόλια ποιον άλλον θέλετε να ψάξουμε με τον Akinator. Ο χαρακτήρας σου κάνει βίντεο με παιχνίδια. Ναι. Είναι από την Τσεχία. Όχι. Είναι Βαλκάνιος. Ναι. Είναι ο χαρακτήρας σου Έλληνας. Ναι, είναι. Είναι ο χαρακτήρας συνδεδεμένος με την Demi Lovato. Όχι.
Ο χαρακτήρας σου έβαψε τα μαλλιά του ροζ για φιλανθρωπία. Α, δεν το ξέρω αυτό. Κοίτα, έχεις βάψει πάρα πολλές φορές το μαλλί σου, οπότε μπορεί να το κάνεις για φιλανθρωπία την πρώτη φορά ή κάποια φορά. Και τώρα δεν έχω ιδέα. Θα βάλω probably, γιατί όντως έχεις βαμμένο μαλλί. Κάνει ο χαρακτήρας σου βίντεο με Fortnite. Ο Γιαννούμπα έχει κάνει πάρα πολλά βίντεο Fortnite, οπότε θα πω ναι. Ο χαρακτήρας σου ασχολείται με μηχανικά πληκτρολόγια. Ναι, ο Γιαννούμπα όντως φτιάχνει τα δικά του μηχανικά πληκτρολόγια, οπότε ναι. Ω! Κάνει ο χαρακτήρας σου speedruns. Ναι! Το βρήκε! 15 ερωτήσεις και το βρήκε! Λέω να τα αφήσω κάπου εδώ. Παιδιά, αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like. Αν σας αρέσει γενικά το κανάλι μου, κάντε subscribe. Και μέχρι την επόμενη φορά, τα λέμε. Γεια σας!